Ο κύριος Ψαραδάκης έχει σηκώσει το χέρι του. Γεια σου Άρη μου Γεια αγαπημένε. σου, Ματθαίο μου. Γεια σου Πόσο Ματθαίο. καιρό έχουμε να τα πούμε. Ναι. Και χρόνια σου πολλά κιόλας για χθες. Ευχαριστώ Α, πολύ. πολύχρονος για τα γενέθλια. Πολύχρονος. Εύχομαι να κάνεις πολλές περιφορές ακόμα γύρω από τον ήλιο. Σωστός. Έκανε μια πολύ σωστή παρατήρηση. Πολλοί λένε ότι αν δεν υπήρχαν τα περιοδικά φαινόμενα, δεν θα είχε νόημα η μέτρηση του χρόνου. Δηλαδή, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή λέω ότι είμαι ένα χρόνο, δηλαδή έκανε ο ήλιος μια περιφορά. Εάν δεν υπήρχε η περιφορά του ήλιου, της Σελήνης, δεν ξέρω τι θα ήταν χρόνος και πώς θα τον μετρούσαμε. Σωστά. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που η ιδέα μου να σε φέρω σε επαφή με τον αξιότιμο πρόεδρο οδήγησε σε αυτή την Ναι. εξαιρετική παρουσίαση. Με τον Άρη έχουμε κάνει βέβαια πάρα πολλές εκπομπές μαζί, τις οποίες μπορείτε να τις βρείτε στο YouTube γράφοντας Άρης Ραμαντάς. Άμα θέλετε σας στέλνω και ένα link στο chat για να τις βρείτε πιο εύκολα. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Ο Αμερικανός φυσικός Brian Greene έχει πει πως κάθε στιγμή είναι τόσο πραγματική όσο κάθε άλλη. Κάθε τώρα είναι τόσο πραγματικό όσο κάθε άλλο τώρα. Και επομένως όλες οι στιγμές είναι εκεί έξω. Όπως κάθε τοποθεσία στο χώρο βρίσκεται εκεί έξω, θεωρώ ότι και κάθε στιγμή στο χρόνο είναι εκεί έξω. Και σε ρωτάω, Άρη, αν υπάρχει όλο το χωροχρονικό συνεχές, γιατί εμείς ζούμε μόνο σε μια φέτα του, σε μια στιγμή, στο λεγόμενο παρόν. Εάν δηλαδή το χωροχρονικό συνεχές περιέχει όλη τη ζωή μας, πώς γίνεται να λέω εγώ π.χ. ότι είμαι 26 χρονών, αφού στο σύμπαν είμαι ταυτόχρονα 1, 2, 3, 4, 16, 21 κτλ. Να το πω αλλιώς. Αν δεχτούμε την ύπαρξη ενός γραμμικού χρονικού άξονα που εκτείνεται από το πλην άπειρο ως το συν άπειρο. Πώς γίνεται να λέμε ότι τώρα είναι Κυριακή 28 Τετάρτου του 24 και ώρα τάδε. Αφού στο σύμπαν υπάρχουν όλες οι στιγμές, όλα τα χρονικά σημεία. Τι είναι αυτό Ναι, δηλαδή που μας περιορίζει εντός κατάλαβα. εισαγωγικών στο παρόν. Ο Ματθαίος λέει ότι αν κοιτάξουμε το σύμπαν, μπορούμε να δούμε, έχουμε φτάσει, ας πούμε, να βλέπουμε κοντά 13 δισεκατομμύρια χρόνια πίσω το χρόνο. Έτσι. Κοίταξε. Ο χωρόχρονος είναι μία μαθηματική έννοια. Δεν είναι μία φυσική έννοια. Α, έτσι Εμείς πιστεύεις, ότι μόνο δεν μπορούμε μαθηματικά να υπάρχει. αντιληφθούμε τις τέσσερις διαστάσεις. Γι' αυτό είπα προηγούμενα ότι ο χρόνος είναι κάτι που δεν μπορούμε να ορίσουμε με ακρίβεια. Τι είναι χρόνος. Έτσι. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι το βέλος του χρόνου έτσι κοιτάει πάντα μεγαλώνει. Δεν μπορούμε να πάμε το χρόνο πίσω. Προ την Λέμε αυτή τη αύξηση στιγμή. της εντροπίας. Ναι, ακριβώς. Το βέλος του χρόνου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λέμε ότι δεν μπορούμε όπως κάποια έργα επιστημονικής φαντασίας έτσι, να πάμε χρονομηχανές και τέτοιες βλακίες. Ναι. Έτσι. Αυτό μάλλον απίθανο. Επομένως, η έννοια της χρονικής στιγμής είναι πράγματι περίεργη. Έχεις δίκιο. Έτσι. Χρονική στιγμή. Τι είναι η χρονική στιγμή. Και πόσο διαρκεί το παρόν. Ναι. Και πόσο διαρκεί. Έτσι. Είναι μέσα στα πλαίσια του ότι ο χρόνος και μένα κατά τη γνώμη μου είναι μια αφηρημένη έννοια. Δεν είναι ένα πραγματικό φυσικό μέγεθος. Έτσι, που Και έχει κάποιο. ένα άλλο, αν μου επιτρέπετε. Το 2021, Άρη, είχαμε κάνει την αντίστοιχη παρουσίαση. Με τίτλο, είχαμε δώσει τότε το χρονικό του χρόνου. Α, ναι. Ναι, όπως το βιβλίο του Στίβεν Χόκινγκ, το Στίβεν χρονικό Χόκινγκ. του χρόνου. Όταν κάναμε αυτή την εκπομπή το 21, ήταν παρόν για εμάς. Ήταν η ζωντανή παρούσα στιγμή. Δηλαδή, σε βλέπαμε, σε ακούγαμε αυτά που έλεγες, είχαμε αίσθηση του σώματός μας, της θερμοκρασίας. Δηλαδή, βιώναμε άμεσα με τις αισθήσεις μας αυτό που λέμε παρόν.
Τώρα που μιλάμε όμως, αυτό το τότε παρόν είναι πλέον παρελθόν για εμάς. Και αυτό που βιώνουμε τώρα ως παρόν, το 21 ήταν μέλλον για εμάς. Yeah. Και σε ρωτάω, Άρη, πώς μεταφερθήκαμε, εντός εισαγωγικών πάντα, από το τότε παρόν στο τώρα παρόν. Και τι είναι τελικά αυτό το μυστήριο πράγμα που κατά την αντίληψή μας έστω οθεί, παρασύρει τα πάντα προς το μέλλον. Πιστεύω ότι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Τώρα το τι ακριβώς, πώς ακριβώς μπορούμε να το πούμε αυτό, κανείς δεν το ξέρει. Δηλαδή ο χρόνος, το βέλος του χρόνου κοιτάει πάντα έτσι, προς το μέλλον. Δηλαδή υπάρχει κάτι που απαγορεύει το χρόνο να γυρίσει πίσω, κατ' εσένα. Ναι. Τι είναι αυτό το κάτι, κανείς δεν έχει προσδιορίσει. Έτσι. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπημένη μου Άρη, και καλά, να συνεχίσεις το έργο σου. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ψαραδάκη για τις επισημάνσεις του και για τη βοήθεια που προσφέρει στο παράρτημά μας. Να είστε καλά.